Τον 2ο αιώνα π.Χ. γεννιέται στη Σάμο ο Έλληνας αστρονόμος Αρίσταρχος. Ο Αρίσταρχος είναι ο πρώτος που προτείνει το ηλιοκεντρικό μοντέλο του σύμπαντος. Υποστηρίζει δηλαδή τη θέση του ήλιου και όχι της γης στο κέντρο του γνωστού μας σύμπαντος. 2.000 χρόνια αργότερα, η άποψη αυτή επιβεβαιώνεται από τον Κοπέρνικο. Σήμερα, σε μία από τις ψηλότερες ελληνικές βουνοκορφές και ένα από τα πιο σκοτεινά σημεία της Ευρώπης, βρίσκεται το μάτι των Ελλήνων αστρονόμων εκατομμύρια χρόνια μακριά. Τηλεσκόπιο Αρίσταρχος. Στο όρος Χελμός και πιο συγκεκριμένα στη βουνοκορφή Νεραϊδωράχη, η οποία δεν επιλέχθηκε καθόλου τυχαία για την εγκατάσταση του τηλεσκοπίου. Η κορφή Νεραϊδωράχη επιλέχθηκε για διάφορους λόγους. Καταρχήν, είναι πολύ σκοτεινή. Είναι από τα πιο σκοτεινά σημεία στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη. Βρισκόμαστε σε πολύ ψηλό υψόμετρο, στα 2.340 μέτρα, που είναι πολύ σημαντικό γιατί συχνά βρισκόμαστε και πάνω από τα σύννεφα. Το τηλεσκόπιο Αρίσταρχος κατασκευάστηκε από τη γερμανική εταιρεία Carl Zeiss, που είναι πολύ γνωστή για τα οπτικά της. Τοποθετήθηκε εδώ, στο Χελμό, το 2004. Μάλλον ξεκίνησε η τοποθέτηση το 2004 και ολοκληρώθηκε το 2007, που έγιναν και τα εγκαίνια. Τα μεγέθη και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του τηλεσκοπίου είναι εντυπωσιακά. Ο Αρίσταρχος θεωρείται ένα από τα κορυφαία τηλεσκόπια της Ευρώπης. Είναι ένα τηλεσκόπιο άλτας δημουθιακού τύπου, το οποίο έχει διάμετρο πρωτεύοντας καθρέφτη 2,3 μέτρα. Ζυγίζει 34 τόνους και κινείται παράλληλα πάνω σε ένα λεπτό τύμπανο λαδιού, που του επιτρέπει να έχει καλύτερη ακρίβεια στόχευσης και να μην έχει τόσο μεγάλες τριβές. Το συγκεκριμένο τηλεσκόπιο, επειδή έχει προηγμένη τεχνολογία, χρειάζεται συνεχής έλεγχος και συνεχής συντήρηση. Οι παρατηρήσεις με τον Αρίσταρχο ξεκινούν στα μέσα Ιουνίου και διαρκούν ως τα τέλη Νοεμβρίου. Στις παρατηρήσεις συμμετέχουν Έλληνες αλλά και ξένοι αστρονόμοι. Με τον Αρίσταρχο παρατηρούμε από εξωπλανήτες μέχρι μακρινούς γαλαξίες. Δηλαδή, εξωπλανήτες σημαίνει πλανήτες γύρω από άλλα άστρα, όχι τον ήλιο. Παρατηρούμε επίσης αστέρες και στο δικό μας γαλαξία, αλλά και σε μακρινές γαλαξίες. Παρατηρούμε νεφελώματα. Με την δύση του ήλιου στον Χελμό, ο ουρανός μεταμορφώνεται σε ζωντανό ουράνιο πίνακα. Είναι η στιγμή που περιμένουν οι αστρονόμοι για να ξεκινήσουν την παρατήρηση. Αφού γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες προετοιμασίας του τηλεσκοπίου, οι αστρονόμοι στοχεύουν το ουράνιο αντικείμενο που θέλουν να παρατηρήσουν και ο Αρίσταρχος συλλέγει το φως που ταξιδεύει από το διάστημα.
Από τη στιγμή που θα ανοίξει ο θόλος, το φως που ταξιδεύει από το διάστημα προσπίπτει στον πρωτεύων καθρέπτη, ανακλάται στο δευτερεύον και ο δευτερεύον εστιάζει τη δέσμη φωτός που παίρνουμε από το διάστημα στο κέντρο της κάμερας. Τα προγράμματα παρατηρήσεων ενισχύονται διαρκώς με τα αποτελέσματα των ερευνών να εντυπωσιάζουν. Μέχρι τώρα έχουν γίνει 8 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και 5 από αυτές έχουν γίνει μέσα στο 2016. Μία από αυτές τις δημοσιεύσεις συνδέεται με την ανακάλυψη 2 εξωπλανητών. Στο πεδίο έρευνας του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών συμβάλλει και ένα άλλο τηλεσκόπιο. Πρόκειται για το τηλεσκόπιο Κρυονερίου, το οποίο βρίσκεται στο όρος Κυλλήνη, στην Κόρινθο, σε υψόμετρο 920 μέτρων. Το τηλεσκόπιο ανακαινίστηκε πρόσφατα και σήμερα συμμετέχει στο πρόγραμμα Νελιώτα. Το πρόγραμμα Νελιώτα χρησιμοποιεί το τηλεσκόπιο 1,2 μέτρων του Κρυονερίου για να παρατηρεί τη σελήνη για προσκρούσεις παραγήινων αστεροειδών. Είναι μικροί αστεροειδείς διαστάσεων μερικών εκατοστών, μπορεί και μέτρων, που προσκρούν στη σελήνη και δημιουργούν μια αναλαμπή. Μια λάμψη που κρατά πολύ λίγο, ένα δευτερόλεπτο ακόμα και λιγότερο. Το συγκεκριμένο τηλεσκόπιο επιλέχθηκε ως η καλύτερη υποδομή που έχει το Εθνικό Αστεροσκοπείο για αυτό το σκοπό, για την παρατήρηση της σελήνης. Θέλαμε ένα τηλεσκόπιο που έχουμε πρόσβαση όλες τις μέρες του χρόνου και όπου μπορούμε να παρατηρήσουμε αμυδρές προσκρούσεις στη σελήνη. Χρειάστηκαν να γίνουν πολλές εργασίες αναβάθμιση του τηλεσκοπίου. Αναβαθμίστηκε πλήρως ηλεκτρολογικά και μηχανολογικά το τηλεσκόπιο. Αγοράστηκαν νέες κάμερες. Θα παίρνουμε εικόνες 30 φορές το δευτερόλεπτο για να ψάξουμε για αυτές τις προσκρούσεις των παραγήινων αστεροειδών. Ο στόχος του προγράμματος Νελιώτα είναι ο χαρακτηρισμός και η μέτρηση των προσκρούσεων, ώστε να μετρήσουμε πόσα τέτοια αντικείμενα υπάρχουν στο διάστημα και πόσα προσκρούν στη σελήνη και πόσο συχνά. Ελπίζουμε ότι με 2 χρόνια παρατήρησης της σελήνης από αυτό εδώ το τηλεσκόπιο θα καταγράψουμε αρκετές προσκρούσεις παραγήινων αστεροειδών. Είμαστε πολύ περήφανοι που η Ελλάδα επιλέχθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος να υλοποιήσει πρόγραμμα παρακολούθησης της σελήνης. Υπάρχουν άλλες 3 ομάδες που παρακολουθούν τη σελήνη. 2 βρίσκονται στην Αμερική, στη NASA, στο Marshall Center και στο New Mexico State. Και μια ομάδα επίσης στην Ισπανία. Και εμείς είμαστε η 4η ομάδα και αυτή που έχει επιλέξει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος.